Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασε τις αποστολές της χώρας μας που θα λάβουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων, στο Μπακού και στους δεύτερους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες. Πρόβλημα προκύπτει με το κονδύλι για τη συμμετοχή στους παράκτιους μεσογειακούς. 16 αθλητές, 11 αγόρια και 5 κορίτσια θα λάβουν μέρος στο 15ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων που θα διεξαχθεί στο Μπακού από τις 21 μέχρι τις 27 Ιουλίου. Αναμένουμε από όλους τους αθλητές να επιδείξουν άψογη συμπεριφορά και να αναδείξουν τον καλύτερο τους εαυτό τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο εξωαγωνιστικό τομέα. Στον αγωνιστικό τομέα, ειδικά οι αγώνες νέων, αναμένεται όπως πάντα να είναι υψηλού επίπεδου. Οι αθλητές μας θα λάβουν μέρος σε 6 από τα 10 αθλήματα του αγωνιστικού προγράμματος. Αυτά της αντισφαίρησης, γυμναστικής, κολύμβησης, ποδηλασίας, στίβου και τζούτο. Από τις 25 μέχρι τις 31 Αυγούστου θα διεξαχθούν οι δεύτεροι παράκτιοι μεσογειακοί αγώνες στην Πάτρα. Η συμμετοχή της χώρας μας είναι αμφίβολη, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Ντίνος Μιχαηλίδης, όσο δεν αποδεσμεύεται η εγκεκριμένη κρατική χορηγία για το 2019 προς την ΚΟΕ. Ό,τι μπορούσε να κάνει η ΚΟΕ, το έκανε. Τα αποθεματικά εξαντλήθηκαν. Και αν δεν αποδεσμευθεί η κρατική χορηγία που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, τότε δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στους παράκτιους αγώνες στην Ελλάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν τελικά η χώρα μας συμμετάσχει στους αγώνες, τότε η Κυπριακή Αποστολή θα αποτελείται από 53 αθλητές που θα λάβουν μέρος σε 8 από τα 11 αθλήματα που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου δίδοντας λεπτομέρειες για την αποστολή που θα λάβει μέρος στο 15ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων στο Μπακού. Τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε εκ νέου ο πρόεδρος Ντίνος Μιχαηλίδης, καθώς η αποστολή στους δεύτερους παράκτιους μεσογειακούς της Πάτρας τίθεται εν αμφίβολο. Με δύο αποστολές στους επόμενους δύο μήνες, σε Μπακού και Πάτρα, συνεχίζει τις υποχρεώσεις της η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Κύπρος θα συμμετάσχει στον Μπακού με 16 αθλητές, 11 αγόρια και 5 κορίτσια, σε 6 από τα 10 αθλήματα του προγράμματος. Την αντισφαίρηση, την γυμναστική, την κολύμβηση, την ποδηλασία, τον στίβο και τον τζούτο. Εν αμφιβόλο τίθεται η αποστολή στην Πάτρα για τους δεύτερους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Ντίνο Μιχαηλίδη, η εγκεκριμένη κρατική χορηγία για το 2019 προς την ΚΟΕ δεν έχει ακόμα αποδεσμευτεί. Στη μη συμμετοχή μας θα υπάρξουν επιπτώσεις και για το κράτος της Κύπρου και στον αθλητισμό μας γενικά και στη σχέση μας με την Ελλάδα, αλλά και στην οντότητα της ΚΟΕ, που μπορούν να προκαλέσουν και άλλα πέραν του αθλητισμού προβλήματα και μένως εδώ. Αν τελικά πραγματοποιηθεί η αποστολή στην Πάτρα, η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από 53 αθλητές που θα λάβουν μέρος σε 8 από τα 11 αθλήματα του προγράμματος.